Νέος, ταλαντούχος και φιλόδοξος, ο Γιάννης Καραλής στα 24 του, μετά τις εμπειρίες που απέκτησε σε Ατρόμητο και Κέρκυρα, εμφανίζεται έτοιμος για τη μεγάλη πρόκληση της ΑΕΚ. Πιστεύω ότι είμαι έτοιμος να δώσω τον καλύτερο μου αυτό για να πάει καλή ομάδα. Ξέρω σε ποια ομάδα ήρθα, είναι μια ομάδα με μεγάλη ιστορία. Και ελπίζω, καταφέροντας να σώσουμε την ομάδα, να βάλουμε και εμείς ένα λιθαράκι σε αυτή τη μεγάλη ιστορία της ΑΕΚ. Λένε ότι το μήλο θα πέσει κάτω από τη μηλιά. Έτσι και ο Γιάννης ακολούθησε τα χνάρια του πατέρα του παίζοντας ποδόσφαιρο. Βέβαια, αγωνίζεται σε διαφορετική θέση. Οι παλιότεροι θα θυμούνται, ο Αντώνης Καραλής ήταν αμυντικός. Είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτό που κάνω τώρα το έχει κάνει και ο ίδιος σε πράξη. Και μόνο αν το έχει ζήσει αυτό μπορεί να δώσει κάποιες συμβουλές. Είναι η άποψή μου. Και σε όλη αυτή την καριέρα μου με έχει βοηθήσει. Όχι μόνο αγωνιστικά, αλλά και εξωαγωνιστικά τι πρέπει να προσέχω. Η Ένωση μπορεί να διανύει τη χειρότερη πορεία στην ιστορία της. Ο νεοαποκτηθής μεσοεπιθετικός όμως εμφανίζεται αισιόδοξος ότι η ομάδα θα καταφέρει να μείνει στην κατηγορία. Πιστεύω ότι την ομάδα μου δεν την ευνοεί η βαθμολογική θέση η οποία βρίσκεται. Υπάρχει μεγάλη ποιότητα. Υπάρχουν παιδιά σε νεαρή ηλικία που έχουν ποιότητα και κάποιοι έμπειροι που κι αυτοί έχουν παίξει στο παρελθόν σε καλές ομάδες. Όλη η μέρα δουλεύουμε με τον προπονητή μας ώστε να μπορέσουμε να βρούμε τη φόρμουλα για να πάρει η ομάδα όσο πιο γρήγορα αποτελέσματα και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε γιατί το κλίμα που υπάρχει είναι καλό, η οργάνωση είναι καλή και θα πάνε όλα μια χαρά. Καθοριστική σημασία για το δικέφαλο είναι τα μάτς που ακολουθούν με Άρη, Όφη και Πανιόνιο. Αυτές οι νίκες με ομάδες που έχουμε τον ίδιο στόχο είναι πολύτιμες. Δεν θα είναι μόνο τρεις πόντοι, αλλά μπορεί να είναι και παραπάνω πόντοι σε μια ενδεχόμενη νίκη μας. Και ελπίζω ότι θα έρθουν αυτά τα θετικά αποτελέσματα. Ο κόσμος μας στηρίζει και ευελπιστούμε να τους κάνουμε χαρούμενους σύντομα. Γρήγορος και διεισδυτικός, έχει καθιερωθεί ως δεξιός εξτρέμ, αλλά μπορεί να αγωνιστεί εξίσου καλά και στα αριστερά, αλλά και πίσω από τον φορ. Ο Γιάννης Καραλής στέλνει το δικό του μήνυμα στον ταλαιπωρημένο κόσμο της ΑΕΚ. Η υπόσχεση που μπορώ εγώ να δώσω είναι ότι όσο αγωνίζομαι με τη φανέλα της ΑΕΚ θα δίνω το 100%. Ότι το ξέρω ότι είναι στεναχωρημένη γιατί η ομάδα βρίσκεται σε μια θέση που δεν της αρμόζει. Θα ήθελα να σου πω ότι η ΑΕΚ είναι μεγάλη ομάδα και θα παραμείνει μεγάλη ομάδα. Και ότι θα καταφέρουμε στο τέλος να τη βγάλουμε από αυτή τη θέση και θα είμαστε όλοι χαρούμενοι. Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία της χώρας αλλά και του ελληνικού ποδοσφαίρου υπάρχει και κάτι θετικό. Στόχος είναι να βγουν νέοι ποδοσφαιριστές και πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα καταφέρει και η Εθνική Ελλάδα να έχει πολλές επιλογές, διότι αγωνίζονται πολλοί νέοι. Μαζί με τους Πετρόπουλο, Μητρόπουλο και Τσουμάγκα, ο Καραλής αποτελεί μία ακόμη σημαντική προσθήκη στο φτωχό μέχρι πρότινος οπλοστάσιο του Εβαλτ Λίνεν.